Στα γυμνάσια του Βόλου ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για την υποδοχή των μαθητών από την επόμενη Δευτέρα. Τα σχολεία απολυμάνθηκαν, καθαρίστηκαν, προμηθεύτηκαν αντισηπτικά και διαμορφώθηκαν οι αίθουσες με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 13 μαθητές ανά τάξη. Έχουμε προμηθευτεί τα αντισηπτικά σε αρκετή ποσότητα, μπορώ να πω, που αρκούν για κάποιους μήνες. Τα καθαριστικά όλα αυτά είναι σε επάρκεια. Η καθαρίστρια παρευρίσκεται στο σχολείο και πέραν από τις ώρες που έχει σύμβαση με το Δήμο, επειδή έχουμε καλή συνεργασία. Ήδη, όπως θα είδατε, κάνει εξωτερικά σήμερα, καθαρίζει τα μπαλκόνια τους διαδρόμους, οι αίθουσες είναι πανέτοιμες, έχουμε διαρρυθμίσει τα θρανία έτσι όπως πρέπει να είναι, έχουμε χωρίσει τα παιδιά κάθε τμήματος. Εμείς έχουμε περίπου 23 τμήματα και έτσι θα έχουμε μέχρι 12 μαθητές. Με βάση τα δεδομένα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε, από τους 204 μαθητές, γύρω στους 30 έχουν δηλώσει ότι δεν θα έρχονται. Οι υπάλληλοι καθαριότητας είναι τις πρωινές ώρες μαζί με τους μαθητές, επιμελούνται της καθαριότητας, υπάρχουν απολυμαντικά παντού, υπάρχουν αντισηπτικά, αν χρειάζεται ο μαθητής υπάρχουν και μάσκες, υπάρχουν και γάντια και φαντάζομαι ότι όλα θα πάνε καλά. Στο δεύτερο γυμνάσιο του Βόλου, που λειτουργεί και τμήμα με προσφυγόπουλα, ο προγραμματισμός για την επανεκκίνηση των τάξεων υποδοχής έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής. Για αυτά, ειδικά τα παιδιά, όπως και για τα υπόλοιπα, έχουμε λάβει ειδική μέρημνα. Αυτά τα παιδιά παρακολουθούν το τμήμα υποδοχής 15 ώρες την εβδομάδα. Θα παρακολουθούν κανονικά το τμήμα υποδοχής, όπου μαθαίνουν, ας πούμε, γλωσσικά κυρίως μαθήματα, και τις υπόλοιπες ώρες τα υπόλοιπα μαθήματα. Από πλευράς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχει ετοιμότητα για την επαναλειτουργία των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου και των Γυμνασίων από Δευτέρα, με τις εκτιμήσεις ως προς την προσέλευση των μαθητών να είναι αισιόδοξες. Φαίνεται ότι ιδιαίτερα στα γυμνάσια θα έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή και μάλλον όχι μειούμενη όπως παρατηρήθηκε στην τρίτη λυκείου. Αυτός θα συμβεί διότι, για πολλούς λόγους, διότι οι μαθητές καταρχάς το βλέπουν και σαν μέσω κοινωνικοποίησης στο σχολείο τους και περιμένουν πώς και πώς να γυρίσουν στο σχολείο τους, να δουν τους συμμαθητές τους, να δουν τους καθηγητές τους και να βγουν από αυτό το έγκλειστο της κατάστασης που βιώσαμε όλοι. Την ίδια στιγμή στα γυμνάσια του Βόλου συνεδρίασαν σήμερα οι σύλλογοι διδασκόντων εν ώψη της επανέναρξης των σχολείων από την επόμενη Δευτέρα σε εξωτερικούς χώρους και με την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας. Οι περισσότερες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν είτε στις αυλές είτε στα υπόστεγα. Υπήρξαν αποστάσεις μεταξύ, κρατήθηκαν μάλλον αποστάσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και όλα τα μέτρα ασφαλείας και μάλιστα υπήρξαν χαρακτηριστικές εικόνες από τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις που ευχόμαστε να, παρότι είναι χαρακτηριστικές και ευχάριστες, ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί να γίνουν. Στο μεταξύ, απογοήτευση προκαλούν τα στατιστικά στοιχεία για την προσέλευση των μαθητών της τρίτης λυκείου στις τάξεις αυτή την εβδομάδα. Το 54% που είχε καταγραφεί στα λύκεια της Μαγνησίας την περασμένη Δευτέρα έγινε σήμερα 17%. Τη Δευτέρα είχαμε 54%, την Τρίτη είχαμε 44% παρουσίες, την Τετάρτη 24%, Πέμπτη 18% και σήμερα έχουμε 17% παρουσία. Σημειώνω και ξανατονίζω ότι και στις ομαλές καταστάσεις τον Μάιο μήνα έχουμε γύρω στα 20%. Λοιπόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές μας ενδιαφέρονται περισσότερο να μείνουν μόνοι τους, να διαβάσουν στα σπίτια τους το πρωί, παρά να χάσουν τον χρόνο του πήγαινε έλα στο σχολείο, παρότι έχουν να μάθουν πάρα πολλά και στο σχολείο.